Εντάξει, σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Συγχαρητήρια θέλω να δώσω και στην αντίπαλη ομάδα. Στάθηκε πολύ καλά. Παρόλο που ήταν με 10 παίκτες από νωρίς, το πάλεψε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι κλείνει η χρονιά τουλάχιστον για τα δεδομένα του νησιού με τον καλύτερο τρόπο για παιχνίδι. Κάτσε εδώ, Εντάξει, τώρα εμείς έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε τα μπαράζ τώρα του νομού με τη Λίμνο. Στη συνέχεια τα μπαράζ, αν περάσουν και αυτό το βήμα, τα μπαράζ για να ανοίγουμε στη Γάμα Εθνική. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι. 20 χρόνια, 18 νομίζω, η υγεία έχει να φτάσει σε τέτοια επιτυχία. Νομίζω ότι θα το έχουμε να το θυμόμαστε όλοι. Στέφανε. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Το σημερινό αποτέλεσμα ήταν μια δικαίωση για τον Αιγαία. Είχε βάλει δύο στόχους από την αρχή της σεζόν, το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Παρόλα τα προβλήματα που είχαμε στη μέση σεζόν, για το πρωτάθλημα με μείον 8 ξεκινήσαμε τα μπαράζ, να κηθήκαμε πρωταθλητές. Για το κύπελλο είχαμε ένα τυχές αποτέλεσμα 3-2 με στα Λοτρά. Διεκδικήσαμε το παιχνίδι. Παρόλο που έμενε με 10 παίκτες η ομάδα των Λοτρών, εμείς χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για να τελειώσουμε το παιχνίδι πολύ νωρίς. Πήγε στην παράταση, ισοφάρισε τα Λοτρά, πήγε στα πέναλτι, δίκαια κερδίσαμε. Νομίζω δικαιούμαστε την νίκη, αξίζει το πλωμάρι να χαίρεται. Μετά από 18 χρόνια ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Καλό για τον τόπο, για τα νιάτα, για την ιστορία της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ το νησί, το πλωμάρι News και όλα τα κανάλια που είναι δίπλα που βοηθάνε την ομάδα. Εγώ θα είμαι δίπλα στην ομάδα Ρογός. Συνέχεια, είμαι 30 χρόνια, είμαι ο μακρότερος πρόεδρος. Εύχομαι η ομάδα να έχει πάντα χαρές. Έχουμε μια δύσκολη συνέχεια. Από 15 Φεβρουαρίου δίνουμε αγώνες Κυριακή Τετάρτη. Έχει δείξει ψυχή, ατσάλι η ομάδα. Την Κυριακή παίζουμε ένα παιχνίδι πάλι με τα Λοτρά, το οποίο εντάξει είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Περιμένουμε το άλλο Σάββατο να πάμε στη Λίμνο, να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα Λέσβο Λίμνο και μετά έχουμε τα μπαράζ. Ευχόμαστε να έχουν υγεία, καλή επιτυχία και μακάρι η ομάδα μας να δεχτεί μέσω στόχος και να ανέβει και στη Γάμα Εθνική. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά συγχαρητήρια και στην ομάδα μου και στην αντίπαλη ομάδα. Προσπάθησαν πάρα πολύ και αυτοί με 10 παίκτες. Αλλά πάνω απ' όλα, πολλά μπράβο στην ομάδα μας, στον προπονητή μας, σε όλους στο Πλωμάρι που ήταν κοντά μας. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας, νομίζω το χορτάσαν όλοι αυτοί που παρευρέθηκαν στο γήπεδο. Απλά υπάρχει και συνέχεια. Υπάρχει συνέχεια, ελπίζω να είμαστε κεφάλια κάτω ώστε να συνεχίσουμε για το στόχο. Γιατί ο στόχος δεν είναι να βγούμε πρώτοι εδώ. Ο στόχος είναι η ομάδα να καταφέρει να βγει στη Γάμα Εθνική. Σε κάθε ομάδα πιστεύω υπάρχουν τα σκαμπανεβάσματα. Έτσι ήμασταν και εμείς. Είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα, καταφέραμε, βρήκαμε τους εαυτούς μας. Πιστεύω ότι ήταν δίκαιο 100% και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Πιστεύω ότι όλοι βάλανε το λιθαράκι τους για να φτάσει η ομάδα στο W. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Γράψε μια ιστορία σήμερα. Ο Αιγαίας ποτέ δεν κατόρθωσε σε αυτό σήμερα. Με ένα άξιο προπονητή, με παίχτες πάρα πολύ καλούς, με έναν κόσμο ανεπανάληπτο. Κατορθώσαν και τερματίσαν και στο πρωτάθλημα για το κύπελλο. Και αυτό είναι κάτι δεν είχε ξανασυμβεί. Εγώ βλέπω κόσμο το οποίο δεν έχει ξανά στο γήπεδο και από τις εμφανίσεις του Αιγαία γεμίζει το γήπεδο. Και εύχομαι και στα μπαράζ η ομάδα μας να πάει καλύτερα.